Νιώθω ότι η Λουκία σαν άνθρωπος έχει μείνει στάσιμη. Στη Θεσσαλονίκη που πήγε δεν έγινε τίποτα. Τίποτα. Μάλιστα. Με κουβαλήσανε εκεί πάνω, με περάσανε από τρεις συνεντεύξεις, με κεράσανε και 10 φραπέδες με σου πω και τελικά πήρανε μια πιτσίρικα που μόλις είχε πάρει το πτυχίο της. Τι με κοιτάς έτσι κι εσύ. Δεν σε απασχολεί το αύριο. Όχι, γιατί εγώ το ξέρω το αύριο. Θα πάω στον πατέρα μου να μου τελειώσει κάτι σφραγίσματα. Ποιος ξέρει τι θα τραβήξω πάλι. Και σε κοιτάω έτσι γιατί 2 μέρες έχω ένα πονοκέφαλο, Λουκία μου, έχει σπάσει το κεφάλι. Α, γι' αυτό είσαι έτσι. Mm. Από την υγρασία θα είναι. Αμάν πια κι αυτή η βροχή, δεν λέγα σταματήσει, θα πείσαμε πια. Πόπο, μίλησα λίγο κανονικά και βούηξε το κεφάλι μου, ματιασμένη θα είμαι. Ναι, καλώς τα παιδιά. Τι έχουμε εδώ, τι γίνεται. Κύριε Θανάση, σας βρήκα ενοικιαστές για το διαμέρισμα της λίστας. Καλά, είναι καταπληκτικά παιδιά από την οργάνωση. Ο Στέφανος και η Αλέκα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θανάση Μπαλαφούτης, διαχειριστής. Τι έγινε, παιδιά, βραχήκατε. Ναι, μουσκεμά γίναμε. Δυστυχώς η βροχή δεν είναι όπως ήταν, κύριε Μπαλαφούτη. Αντί να δροσίζει το χώμα, το δηλητηριάζει. Έχει γίνει όξυγη τελείως. Τι να σας πω, δηλαδή, έχετε δίκιο. Γι' αυτό πήγαινε να κάνετε ένα μπανάκι γρήγορα, γρήγορα έτσι. Γιατί τι είναι ο άνθρωπος, χώμα είναι. Τους έχεις πει για το ενίκιο. Ναι, ξέρουμε, είναι λίγο ακριβά, αλλά δια του 6 δεν πολύ. Για το 6. 6 θα μείνετε εκεί μέσα. Όχι, 7. Ο 7ος είναι φιλοξενούμενος γιατί δεν έχει δουλειά. Μάλιστα. Εγώ, παιδιά, τι να σας πω, δεν έχω πρόβλημα, αλλά η αδερφή μου θα έχει αντίρρηση για αυτή τη συμβίωση εκεί μέσα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα υπάρξει πρόβλημα. Και θα είστε συντηρητικές αντιλήψεις, Νάτς. Αυτή η κοινωνία της παρακμής μόνο με συμμαχίες και ομάδες μπορεί να πάει μπροστά. Σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε, δεν θα ιδρύσω κοινόβιο στην πολυκατοικία για να σώσω την κοινωνία. Κύριε Θανάση, ήρθαν τα παιδιά, είναι καταπληκτικά. Δεν έπρεπε να τα αποπάρεις τα παιδιά. Δεν κατάλαβα. Ήθελες να έχεις ενοικιαστές αυτά τα οικολογόπουλα. Αχ, βρε Θανάση μου, ο Κωνσταντίνος για καλό το έκανε. Δεν βγαίνει καλό με τον Κωνσταντίνο. Και τέλος πάντων έχω παραμελήσει το θέμα της ενοικίασης. Και το ενοικιαστήριο κάτω στην είσοδο δεν βλέπω να λειτουργεί. Θα το δώσεις σε μεσίτη, Θανάση μου. Ο μεσίτης θέλει μεσητικά. Λεφτά. Να πληρώσει η αδελφή σου η Λίτσα. Έχει λεφτά αυτή. Τέλος πάντων, θα βάλω μια αγγελία σε μένα, στην ύπαιδο και κάνοντας. Να γράψεις όχι εργένιδες, όχι φοιτητές, μόνο οικογένειες και χωρίς μικρά παιδιά. Και κατά προτίμηση είναι επιστήμονες. Να φέρουμε τα διπλώματά τους για να τα δούμε. Και συστάσεις. Από εκεί που μέναν πριν. Να τους βάλω να κάνουν και check-up. Και αυτό. Και φορολογική ενημερότητα. Να μην αφήνουν απλήρωτα τα κοινόχρηστα.